Κύριε Χουρσαλά, είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε για τους καρδιοπαθείς και τον κορονοϊό. Και γενικότερα θα θέλαμε την τοποθέτησή σας. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς, να ακούσουμε μάλλον από εσάς, πώς βλέπετε αυτό το διάστημα. Οι καρδιοπαθείς είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και ακολουθούν οι αναπνευστικοί. Επομένως, είναι γεγονός ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα στους υπερήλικες. Στα άτομα άνω των 80 ετών, η θνητότητα φτάνει το 14,5%. Στα άτομα της ηλικίας 70 ως 80 ετών, το 8%. Ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που κατέληξαν ήταν τα 81,5 έτη. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα είμαστε στην αρχή. Είναι αναμενόμενο βέβαια τις επόμενες λίγες εβδομάδες, τις επόμενες 2-3 εβδομάδες να υπάρξει μια αύξηση που θα φτάσει σε μια κορύφωση του επιδημικού κύματος. Θεωρούμε όμως ότι επειδή υπάρχει και η εμπειρία από την γειτονική Ιταλία, θα μπορέσουμε να πάμε καλά. Δηλαδή πλέον βλέπουμε ότι οι άνθρωποι χωρίς να είναι υπερβολικά φοβισμένοι, είναι πιστεύω αρκετά συνειδητοποιημένοι εδώ. Είναι η ατομική ευθύνη, που πρέπει να δειχθεί από όλους μας, γιατί ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι τα νεαρής ηλικίας άτομα έχουν πολύ μικρά ποσοστά κινδύνου, θα πρέπει όμως να προστατέψουμε τους υπερήλικες στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, στο χώρο εργασίας μας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αν χρειαστεί θα πρέπει να απομονωθούμε κιόλας. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν καρδιολογικά προβλήματα, ιδιαίτερα καρδιακή ανεπάρκεια, με επηρεασμένο κλάσμα εξωθήσεως, εκεί που πραγματικά η επίπτωση είναι μεγάλη, θα πρέπει να περιοριστούν, να απομονωθούν για όσο διάστημα χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και για τους εφραγματίες, το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Βέβαια και τους διαβητικούς και τους υπερτασικούς. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Επομένως, θα πρέπει, αν χρειαστεί, να περιοριστούν, να απομονωθούν. Εκεί είναι η ευθύνη η δική μας και στην οικογένειά μας και στο περιβάλλον μας και στο χώρο εργασίας μας. Για παράδειγμα, και εμείς στα ιατρεία μας προσπαθούμε να διανύμουμε το χρόνο μας και τα ραντεβού μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συνοστίζονται άνθρωποι στο ιατρείο, να υπάρχει μια ροή ώστε να μην δημιουργείται συνοστισμός. Κύριε Χουρσαλά, όσο αφορά τα φάρμακα, φαντάζομαι ότι δεν πιστεύετε ότι θα υπάρξουν κάποιες ελλείψεις, τουλάχιστον για το διάστημα που θα χρειαστεί να προσέχουμε πολύ πολύ. Αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο το σύστημα υγείας θα αντέξει. Και το αντιμετώπισε αυτό και η Βόρεια Ιταλία, που έχει ένα προηγμένο σύστημα υγείας, επειδή η κορύφωση ήταν γρήγορη και ουσιαστικά το σύστημα δεν άντεξε. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα σε κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας και σίγουρα γίνεται μια προσπάθεια να κατανεμηθεί αυτό το κύμα, αυτή η κορύφωση να είναι όσο γίνεται πιο ήπια και ουσιαστικά
αυτή η καμπύλη της κορύφωσης να μεταφερθεί κατά το δυνατόν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε το σύστημα να μπορέσει να αντέξει. Έχετε να μας δώσετε κάποιες συμβουλές όσο αφορά τη διατροφή, αυτόν τον καιρό, πώς θα ενισχύσουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα, ιδιαίτερα για τους καρδιοπαθείς μιλάω πάντα. Το να τρέφεται κανείς καλά, το να κοιμάται καλά, το να ενυδατώνεται επαρκώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ο καλός ύπνος επίσης βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρηθεί το νοσοποιητικό σύστημα σε μια καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα μπορεί να ενισχυθεί και με βιταμίνες όπως ψευδάργυρο, σελήνιο και βιταμίνη C. Ωραία. Τι άλλο θα είχατε να μας πείτε έτσι ενδιαφέρον που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για τους καρδιοπαθείς μας? Η μάσκα δεν προστατεύει αυτόν που είναι υγιής από το να νοσήσει. Η μάσκα είναι απαραίτητη σε αυτόν που νοσεί για να μην το μεταδώσει στους άλλους και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Δεν θα προστατευτεί κανείς από τη μάσκα, όμως η εφαρμογή των μέτρων που είναι γνωστά και έχουν δοθεί τον τελευταίο καιρό, όπως το καλό πλύσιμο των χεριών, η χρήση των αντισηπτικών, η διατήρηση της απόστασης, θα γίνουμε και αντικοινωνικοί βέβαια, καθώς πλέον αποφεύγουμε τις χειραψίες. Αυτό που επίσης έχει ιδιαίτερη αξία είναι ο καλός αερισμός του χώρου, ώστε να ελαττώνεται το υλικό φορτίο. Άρα να ανοίγουμε παράθυρα, πόρτες κτλ. Εφόσον είναι και καλός ο καιρός, ο ήλιος? Ο ήλιος θα μας βοηθήσει και αυτό μπορεί να μας κάνει αισιόδοξους. Σκεφτείτε ότι το πόσο ζει ο ιός στις επιφάνειες καθορίζεται από τις συνθήκες. Στον ήλιο 5 λεπτά. Στην υγρασία 3 με 5 μέρες. Γι' αυτό και πραγματικά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι το κλίμα που έχουμε στην Ελλάδα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ίσως η Δυτική Ελλάδα έχει λόγω κλίματος μια μεγαλύτερη ταλαιπωρία από τις επιδημίες των προηγούμενων αιώνων. Περισσότερο η ισπανική γρίπη προσυδειάζει με την τωρινή που είχε πάρει μορφή πανδημίας και οδήγησε στο θάνατο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 21,6 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και ήρθε από την Άπο Ανατολή. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, οι Ινδίες είχαν 6 εκατομμύρια νεκρούς, η Βρετανία 200.000, οι Ηνωμένες Πολιτείες 550.000. Στην Ελλάδα απεβίωσαν μόνο 1.500 άτομα από την ισπανική γρίπη. Πιστεύω ότι ο ήλιος και το καλό κλίμα θα μας βοηθήσει να περάσουμε πιο ήπια αυτή την κατάσταση, αλλά και να βγούμε πιο γρήγορα. Πάντως, σίγουρα σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε μια κορύφωση του επιδημικού κύματος. Σίγουρα ο Απρίλιος θα είναι δύσκολος και σίγουρα και το Μάιο θα έχουμε θέματα. Ελπίζουμε όμως ότι τον Ιούνιο θα είμαστε πραγματικά πολύ καλύτερα. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει και ο ήλιος και το καλό κλίμα.